φυσικά. Το Μάχιο Ροπούλης είναι ένα νεαρό παιδί, είναι πολύ στο τάχτο χρονών. Και αυτός κάνει, θα μπορούσαμε να πούμε, κάνει πιο λίγο κι αυτόν Άντωνη. Κάνει, μπορείς να πεις, καθαρά προπόνηση τρεις μήνες. Τρεις μήνες καθαρή προπόνηση. Τρεις μήνες καθαρής προπόνηση. Δεν θα σου πω δοκιμαστικά και παρουσίαση. Τρεις μήνες καθαρή προπόνηση και θα δούμε τώρα ότι και αυτός εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είχε την ευκαιρία να κατέβει αυτός στην Αθήνα το Νοέμβρη και να μπει από τη φορά μες στο ρινγκ να κάνει ένα αγώνα. Ο Άλφρεντ. Ο Άλφρεντ είναι μαζί μας, θα μπορούσα να πούμε ότι είναι τον ίδιο καιρό περίπου. Μαζί με τον Σταμάτη. Οπότε, σαν επίπεδο προπόνησης, είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια, έτσι. Η διαφορά είναι ότι ο Σταμάτης έχει έναν αγώνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο και η ηλικία, βέβαια, έτσι, σε τι ηλικία βρίσκεσαι και... Εντάξει, η ηλικία παίζει πάντα ρόλο από θέμα αντίληψης. Mm-hmm. Ας πούμε, μπορεί ο Σταμάτης στην αρχή, δεν ξέρω αν το δει σοβαρά αυτό το πρώτο καιρό, αλλά εφόσον βρίσκεται εδώ κοντά μας σήμερα, βλέπεις ότι πάει στο σοβαρά. Ενώ ο Τζίκα, ο Άλφρεντ, έχουν μια διαφορά ηλικία σε μπορεί να πει, 7 χρόνια. Mm-hmm. Και μπορεί και γι' αυτό ο Άλφρεντ να έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα. Και να βρει κάτι στιγμή σε αυτό το επίπεδο. Είναι και δύο σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία κιλών. Είναι κατηγορία άνω των 90 κιλών και είναι, είναι βαριά, βαριά πολύ βαριά κατηγορία. Και φυσικά και ακόμη και 3 κιλά, να ξέρει, παίζουν ρόλο. Βέβαια, γιατί στην ανατροπή παίζει ρόλο το βάρος του άλλου, έτσι δεν είναι. Είτε είναι πιο βαρύς, είτε μπορεί όλες να χρησιμοποιήσει το βάρος του εναντίον του αντιπάλου. Να τώρα σε αυτή τη φάση είμαστε πάλι στο κορακόρ και προσπαθεί ο ένας να βρει ένα σημείο. Να διαβάσει τον άλλον. Έτσι. Είτε, διαβάζει φυσικά αυτό το πρώτο πιάσιμο, είτε είναι από σβέρκο, είτε από χέρι. Προσπαθεί να ελέγξει τη δύναμή του. Να πει για να το κάνει τώρα ένα γύρισμα. Αλλά βλέπεις ο Τζίκα το απέφυγε. Πάντως το MMA είναι καθαρή πάλι. Ξεκινάει με πάλι. Έτσι και... Αυτό είναι η κατηγορία του grappling. Ναι. Το MMA είναι το σύστημα που είναι γροθιές και κλωτσιές μαζί και που πάνε από όρθιο σύστημα του kickbox σε μάχη στο έδαφος. Που επιτρέπονται επίσης σε πολλά χτυπήματα γροθιές, είτε είναι γόνατο, είτε κλωτσιά στο πρόσωπο, ακόμη και στο στομάχι. Mm-hmm. Okay. Όπως βλέπουμε, αυτή μέχρι στιγμής τα παιδιά είναι ίσα. Ναι, ωραία. Κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση αυτό στα μάτια. Και στο πόδι τον εξεγκάτω προσπαθεί να πάρει αυτή τη στιγμή την αντίβαση. Ό,τι είδα εδώ, ο Σταμάτης χρησιμοποίησε τη δύναμη του Τζίκα για να τον ρίξει, έτσι. Δηλαδή τον τράβηξε ο Τζίκα. Ναι, του σήκωσε το πόδι όπως είδαμε και με τον νόμο τον σπρώχνει. Το replay, ναι. Του σήκωσε, ναι. Και τον σπρώχνει με τον νόμο του. Αλλά δεν κατάφερε όμως να πάρει τον πόντο της ρήψης γιατί ο Τζίκα πρόλαβε και τον κλείδωσε. Κλείδωσε το πόδι όπως είδαμε. Mm-hmm. Είναι από τις πολύ γνωστές τεχνικές η συγκεκριμένη. Πιάσιμο του ποδιού και σήκωμα και ρήψη. Okay. Ο Τζίκα τον είχε, όπως είδαμε, του είχε πιάσει το λαιμό, είχε πιάσει λεγόμενη κιλοτίνα. Mm-hmm. Το λέμε, αλλά δεν προλάβει να του κάνει το κλείσιμο, το κλείδωμα. Οπότε αναγκάστηκε να πέσει, έτσι. Και του ξέφυγε και εδώ σταμάτησε, προσπαθεί να βγάλει τα χέρια, να βγάλει τα πόδια του, το Τζίκα για να πάρει τον πόντο. Προσπαθεί. Ορίστε, ένα κλείδωμα στον αφιένα. Του πιέζει και τα πλευρά εκεί ο Τζίκα. Το οποίο θα προβάλλει αυτό είναι ένας τρόπος για να τον γυρίσει από εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Σταμάτης τον έχει πιάσει πολύ ωραία στο λαιμό, ένα πολύ δυνατό κλειδώμα που δύσκολα ξεφεύγει και να ορίστε. Και υποταγή, έτσι. Ήρθε υποταγή. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορεί να στην πάλη υποταγής μπορεί να έρθει και νοκάουτ. Νοκάουτ το λέγαμε. Στην πάλη το νοκάουτ είναι η λεγόμενη υποταγή. Μπορεί να έρθει όπως είδαμε είτε με ένα κλειδώμα στο λαιμό, το οποίο. Και νικητής είναι. Ο νικητής ο Σταμάτης ο Γιωργούλης με υποταγή. Δεν είχαμε πόντους σε αυτόν τον αγώνα. Είδες, ορίστε, χωρίς πόντο, με την υποταγή πήραμε τον αγώνα. Ενώ θα μπορούσε αν ο Τζίκα του είχε πάρει πούμε, δύο πόντους εδώ και να βρίσκεται πόσο σκορ, με την υποταγή να χάσει. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι κάθε αγώνας είναι μοναδικός και απρόβλεπτος. Και τελείωσε αυτός ο αγώνας. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι και αυτούς δύο. Πάντως παρόλα αυτά, αν βλέπεις από κοντά τον αγώνα και δεν είσαι από την κερκίδα,